Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο, βίντεο της Τρίτης, όπως είπαμε, στη νέα μας ενότητα με την φίλη Αναστασία, ψυχολόγο, παιδοψυχολόγο και όλα όσα μας είπες στο πρώτο βίντεο. Καλησπέρα και από μένα, χαρά μου που είμαι και ακόμη μια φορά μαζί σου και μαζί με τον κόσμο μας. Εμένα να δεις χαρά, πραγματικά. Λοιπόν, στο προηγούμενο βίντεο είχαμε μιλήσει για τη μετακορονοϊό μάλλον εποχή. Υπάρχει όμως κι άλλο ένα κομματάκι, το πιο σημαντικό θεωρώ. Ναι, σε όλες τις οικογένειες που έχουν παιδάκια. Θέλω να ξεκινήσω τώρα με την πρώτη ερώτηση, η οποία είναι πώς μπορούμε να εξηγήσουμε στα παιδιά μας για την κατάσταση του τι είναι κορονοϊός, τι έχει συμβεί όλο αυτό το καιρό και πώς μπορούμε και να τα καθησυχάσουμε κιόλας. Αρχικά πρέπει να βρούμε μια ισορροπία με τον εαυτό μας για τον τρόπο με τον οποίο θα μεταβάσουμε και θα δώσουμε μια πληροφορία στα παιδιά. Αν είμαστε αγχωμένοι, καλό είναι να μην συζητήσουμε με τα παιδιά κάτι, γιατί εκείνη τη στιγμή θα τους μεταφέρουμε και το δικό μας άγχος. Δηλαδή, αν υπάρχουν κάποια αναπάντητα ερωτήματα τα οποία μας προκαλούν περισσότερο στρες, εκείνη τη στιγμή δεν μπορείς να κάνεις και μια συζήτηση όχι μόνο με το παιδάκι σου, αλλά με τον οποιοδήποτε. Οπότε, αφού είμαστε σε μια κατάσταση ηρεμίας, όσο μπορούμε να πούμε ηρεμίας, πρέπει να εξετάσουμε την αναπτυξιακή ηλικία του παιδιού. Αλλιώς θα μιλήσουμε σε ένα παιδάκι προσχολικής ηλικίας, αλλιώς ένα παιδάκι δημοτικού, γυμνασίου και ηλικίου. Οπότε, αφού προσαρμόσουμε ουσιαστικά την ηλικία με αυτό το οποίο θέλουμε να πούμε, καλό είναι όσο μπορούμε με λακωνικό τρόπο και με λιγότερες πληροφορίες να εξηγήσουμε στο ότι είναι μια κατάσταση η οποία είναι δύσκολη για όλους μας. Είναι κάτι το οποίο δεν ήξερε κανείς, δεν γνώριζε κανείς. Ουσιαστικά να προσαρμοστούμε ανάλογα με το τι ορίζει η καθημερινότητα και γενικά οι συνθήκες που έχουμε να τα ανταπεξέλθουμε. Ωραία, γνωρίζοντας λοιπόν όλη αυτή την κατάσταση, πώς μπορούμε τώρα εμείς να διαχειριστούμε τα παιδιά μας για να το περάσουν όσο πιο ανώδυνα γίνεται και όσο πιο ξαναχωτικά να το πω, να μην τους περάσουμε το δικό μας άγχος. Θα σου κάνω μια ερώτηση και θα δεις ότι με την απάντηση την οποία θα μου δώσεις, θα ξέρεις και πώς θα ακολουθήσεις το συγκεκριμένο πρόγραμμα για την καθημερινότητά σας. Τι διαφορετικό είχες πριν και τι διαφορετικό έχεις τώρα? Τίποτα. Οπότε η καθημερινότητά μας πώς μπορεί να είναι? Ίδια. Ακριβώς. Οπότε αυτό το οποίο οφείλουμε να ακολουθήσουμε όλοι είναι ουσιαστικά αυτό το οποίο λέμε ρουτίνα, ρουτίνα, ρουτίνα. Δεν έχει αλλάξει κάτι στη ζωή μας, δεν μένει υπήρχε μια δυσκολία. Είμαστε σε ένα σημείο που είναι διαχειρίσιμο για όλους, γι' αυτό και έχουμε φύγει και από το lockdown και έχουμε επανέλθει σταδιακά στην καθημερινότητά μας. Οπότε το πρόγραμμα πρέπει να είναι όπως ήταν και στο παρελθόν. Δηλαδή η ώρα που θα ξυπνήσουμε, η ώρα που θα φάμε το φαγητό μας, οι δραστηριότητες που θα κάνουμε τα παιδιά. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Είναι περισσότερο εγκεφαλικό παρά από το παραπραγματικό. Ναι. Οπότε σε αυτό όσο μπορούμε να καθησυχάσουμε τον εαυτό μας και να πούμε ότι προχωράμε με ήδη κάτι το οποίο γνωρίζουμε, αλλά από εκεί και πέρα χωρίς να εστιάσουμε σε αυτό. Ναι, μεν υπάρχει σαν ανάμνηση, αλλά δεν μπορούμε να εμένουμε σε αυτή την ανάμνηση ή να κάνουμε το παρελθόν. Τώρα εστιάζουμε στο παρόν και ακολουθούμε την ίδια στιγμή. Και στην προσοχή που μας έχουν συστήσει. Δεν θα ξεχάσω, είχα πάει σε ένα μαγαζί με το μικρό μου, το Μπέντι, που είναι 9 μηνών. Και ήμουνα με το καρότσι, αυτός κοίταγε μπροστά και οι πολίτριες φοράγανε μάσκες και ξαφνικά άρχισε να κλαίει μέχρι να με δει και μπροστά του πάλι, γιατί το κατάλαβα ότι κάτι... και ναι, μετά που πήγα μπροστά του, ας πούμε, και με είδε γνώριμο πρόσωπο, ηρέμησε κατευθείαν. Είναι κάτι που είναι φυσιολογικό αν το σκεφτείς, γιατί το γεγονός ότι χρησιμοποιούμε όλη η μάσκα, η γάρια, είναι κάτι το οποίο δεν υπήρχε στην καθημερινότητά μας. Οπότε, σαν ερέθισμα και σαν πληροφορία, είναι κάτι το οποίο είναι ξένο για όλους και άγνωστο. Πόσο μάλλον σε μικρά παιδιά, τα οποία δεν μπορούν κιόλας να μιλήσουν ή να εκφράσουν αυτό το οποίο νιώθουν. Οπότε, σε αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε, όσο μπορούμε, από τη στιγμή που αντιλαμβανόμαστε εκείνη τη στιγμή μια δυσκολία του παιδιού, να μπορούμε να το προστατεύσουμε με ένα βλέμμα, γενικά με ένα μορφασμό, με ένα νεύμα, κάτι εκείνη τη στιγμή, έτσι ώστε να του πυροδοτήσει μια ασφάλεια. Να το καθησυχάσουμε. Αυτό είναι που χρειάζεται ένα παιδί εκείνη τη στιγμή. Να καθησυχάσει αυτό το οποίο νιώθει, γιατί δεν μπορεί να το ερμηνεύσει και δεν μπορεί και να το εκλογικεύσει όπως μπορούμε εμείς. Ναι. Που και για μας είναι δύσκολο. Δεν είναι ωραίο να βλέπεις. Είναι. Δεν είναι ωραίο. Δεν μου αρέσει να χρησιμοποιώ ωραίο ή άσχημο. Είναι λίγο
άγνωστο για μας όλο αυτό. Άγνωστο πρωτόγνωρο και δεν υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί αυτή τη στιγμή να μας βοηθήσει, δηλαδή σε κάποιο εγχειρίδιο και να σου πει πώς θα συμπεριφερθείς. Είναι κάτι το οποίο είναι ατομικό και όσο μπορούμε προσπαθούμε με ψυχραιμία και με ηρεμία να το αντιμετωπίσουμε όλοι μας. Σωστά. Οπότε το ηθικό δίδαγμα για όλους εμάς τους γονείς είναι ότι τα παιδιά είναι πιστή αντιγραφή, να το πω έτσι. Δική μας. Ουσιαστικά αυτό έχει να κάνει, αν το σκεφτείς, με τη μίμηση και τη ταύτιση συμπεριφοράς. Ναι, μα το βλέπουμε κιόλας στην καθημερινότητά μας έτσι. Ναι. Πολλές φορές από μια κουβέντα που έχουμε πει εμείς, θα κάνουμε μια κίνηση που την έχουμε κάνει εμείς. Και ενός από παγάλες, αν δεις. Ναι, ναι, ναι. Που παγαλίζουμε λίγο κάτι το οποίο ήδη ξέρουν, γιατί εκείνη τη στιγμή είναι αυτό το οποίο μαθαίνουν το πρότυπο. Εσύ είσαι το πρότυπο του παιδιού σου. Ναι. Οπότε δεν είναι και φυσιολογικό να αφομοιώσει σαν σφουγγάρι κάτι το οποίο είναι δικό σου επίπεδο συμπεριφορά. Ναι. Και αυτό να το εφαρμόσει στην καθημερινότητά του, αλλά και να το χρησιμοποιήσει πολλές φορές και εναντίον σου. Μάλιστα. Δεν μ' άρεσε αυτό, αλλά τέλος πάντων. Οπότε προσπαθούμε να μην αγχωνόμαστε ή μάλλον να μην μεταφέρουμε το δικό μας άγχος στα παιδιά. Και όσο μπορούμε, γιατί το μη πολλές φορές είναι και καταναγκαστικό, μην αγχωθούμε ή θα αγχωθούμε. Ναι, ναι, ναι. Αν το σκεφτείς, είμαστε άνθρωποι και είναι φυσιολογικό να αγχωθούμε. Όσο μπορούμε να μετριάσουμε αυτό το οποίο μας συμβαίνει. Αυτό ήταν και το σημερινό μας βιντεάκι. Ευχόμαστε να σας βοήθησε και αυτό. Όσο μπορούσαμε να... Έστω να περάσουμε λίγο στο υποσυνείδητο για να βγει στο συνειδητό. Ναι. Αυτό εδώ, αυτό ακριβώς. θέλω να σας ενημερώσω επίσης ότι μπορείτε ό,τι θέλετε να σχολιάσετε από κάτω στο βίντεο. Αν θέλετε να γίνει κάτι ανώνυμα, μπορείτε να στείλετε στο Instagram της Αναστασίας σε εσωτερικό μήνυμα ή στο δικό μου. Εννοείται ότι θα γίνει κάποιο θέμα εντελώς ανώνυμα, δεν πρόκειται να αναφέρουμε. Ωστόσο, ή άλλως, πάντα εγώ επικαλούμαι το ιατρικό απόρριτο. Οπότε, αν θέλει κάποιος άνθρωπος, κάποια μαμά, κάποιος οποιοδήποτε να εκμυστηρευτεί κάτι μαζί μου και αν εγώ μπορώ να το βοηθήσω, εννοείται μέσα από το προσωπικό μου λογαριασμό και με διαθέσιμη. Ναι, γενικά, γιατί είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε και όχι να εκθέσουμε ανθρώπους και καταστάσεις. Όλοι μας περνάμε κάποια δικά μας θέματα τα οποία είναι δύσκολο να ανοιχτούμε σε έναν ξένο άνθρωπο, γιατί κακά τα ψέματα όταν πας πρώτη φορά σε έναν ψυχολόγο είναι άγνωστος. Δεν γνωρίζεις και εκεί είναι και το μεγάλο στοίχημα, γιατί πρέπει, πάλι μεσαγωγικά, να κάνεις μια κατάσταση ψυχής. Αυτό ακριβώς. Πόσο δύσκολο μπορεί να είναι αυτό? Πολύ. Πολύ, γιατί το έχω ζήσει. Και εγώ στη δική μου θεραπεία, οπότε αναγνωρίζω και όλο αυτό το μεγαλείο. Όμορφα! Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για ακόμα μια Τρίτη που ήμασταν εδώ μαζί. Μην ξεχνάτε εσείς, ραντεβού την επόμενη Τρίτη, με άλλο ένα ακόμα βίντεο. Περιμένουμε, είπαμε, ερωτήσεις σας. Ό,τι θέλετε, είμαστε εδώ να βοηθήσουμε. Μακάρι να μπορέσουμε να σας βοηθήσουμε. Και μην ξεχνάτε, subscribe στο κανάλι, like στο βίντεο αν σας άρεσε και το notification bell εννοείται για να σας έρχονται ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβάζουμε ένα καινούργιο βιντεάκι. Και στα playlist να βρίσκετε απομονωμένα τα βίντεο της Τρίτης που θα ανεβάζω. Σας ευχαριστούμε πολύ, γεια σας!